Λείπουν τα εγγόνια μου. Φαντάζομαι μιλήσατε μαζί τους στο τηλέφωνο. Όχι, ναι, δεν ξέρω το. Ο μόνος που αντέδρασε ευνοϊκά είναι τα παιδιά μου. Χαρήκαν πολλά. Εγώ χάρηκα πάρα πολλά. Ναι, πρέπει να σας πω ότι δεν γεννήθηκα τις τελευταίες νύχτες που την αγωνία μου. Αλήθεια. Ναι. Τόσο πολύ άγχος. Ναι, ναι. Πάντως, από ό,τι ενημερώνομαι για αυτά που διαβάζω για σας, ήσασταν δραστήρια σε όλη σας τη ζωή και όλη σας τη ζωή το ονειρευόσασταν αυτό. Ναι, ναι, ναι. Πάντα ήθελα να σπουδάσω. Αυτό θα είναι το πρώτο σας πτυχίο που θα πάρετε. Ναι, ναι. Πρώτο. Και ονειρευόσασταν πάντα, περιμένατε να μεγαλώσουν τα εγγόνια σας και όταν το είπατε στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας ότι θέλετε να παρακαθίσετε στις παγκύπριες εξετάσεις, πώς αντέδρασαν? Χαρήκαν πολλά. Η κόρη μου λέει μου περίμενα σε πριν ένα φροντιστήριο κοντά να μην ταλαιπωρήσει. Ο γιος μου που ζει στην Αμερική λέει μου περί, μάμα λέει μου αν ήσουν στην Αμερική ήταν να κάνεις και μάστερ. Εδώ κάνουμε θάρρος δηλαδή. Βέβαια, αφού τα έχετε μεγαλώσει εσείς αυτά τα παιδιά, είναι λογικό να είναι αυτής της λογικής. Γυράσκω αή διδασκόμενος. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα έχετε σκοπό να ζητήσετε κάποιες διευκολύνσεις τύπου? Ναι, δώσαμε το τηλέφωνο μια κοπέλα που είναι υπεύθυνη για το στο Πανεπιστήμιο Κύπρου να τηλεφωνήσουμε, να μιλήσουμε, να εξηγηθούμε αν υπάρχει κάποιο τρόπο να μην πιένω ζνάσκομαι. Ναι. Και στο μεταξύ, πώς ήταν η μέρα σας πριν αρχίσουν έτσι οι παγκύπριες εξετάσεις στο φροντιστήριο, οι συμμαθητές σας εκεί στα φροντιστήρια? Οι συμμαθητές μου ήταν όλοι 17 χρονών και 18 χρονών. Ήταν μικροί. Ναι, ήταν σαν εγγόνια σας. Στην αρχή που, ναι, ναι, σαν γονιό, στην αρχή που επειδή κοιτάζαμε έτσι επιφυλακτικά, φοβούνταν να γυρίσουν πάνω μου, φοβούνταν να μου χαμογελάσουν. Ύστερα αποδευτήκαμε και γίναμε και πολλά φίλοι. Να, και τους δίνατε και συμβουλές εσείς? Ό,τι με ρωτούσα. Πόσες ώρες την ημέρα διαβάζατε? Από τις 5 μέχρι τις 9 το πρωί. Από τις 5 τα ξημερώματα μέχρι τις 9 το πρωί κάθε μέρα και μετά ακολουθούσατε κανονικό πρόγραμμα. Και μετά το πρόγραμμα του απογευμάτως. Είχατε πεισμώσει πάρα πολύ, διαβάζατε αρκετές ώρες. Ναι, ναι, ναι. Ζητήσατε ποτέ βοήθεια και από τα εγγόνια σας για τα μαθήματα ή όχι? Όχι, ποτέ μου. Ποτέ, τα καταφέρατε. Σας αγχώνουν, βλέπω εδώ πέρα, τα λατινικά. Ναι, βαθανίσαμε τα λατινικά. Γιατί? Άλλαξα μου την πίστη μου τα λατινικά. Σας άλλαξαν την πίστη λοιπόν. Και τώρα, κυρία Τσικουρή, εγώ δεν έχω παρά να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Και επειδή εχθές λέγαμε για τα παιδιά που αρίστευσαν, ότι ναι, τους δίνουμε συγχαρητήρια και ότι είναι το παράδειγμα που θέλουμε να έχουν οι νέοι, μάλλον ναι, ναι, πρέπει να πω ότι και εσείς είστε το παράδειγμα που θέλουμε να έχουμε. Για τους γυριότερους. Και για μας. Και για τους νέους, ναι. Βέβαια. Και για μας. Η συμβουλή που έχετε να δώσετε εσείς στους νέους ποια είναι και κλείνουμε με αυτό? Να μην εγκαταλείπουν τα όνειρά τους. Να μην εγκαταλείπουν. Να μην που λένε περασά, τέλειωσε. Όχι. Να την έρθουν και να περάσουν. Αυτό είναι και το μήνυμά σας για αυτούς που δεν τα κατάφεραν χθες, ναι, λοιπόν. Όσοι είναι περασά, φέτος θα περάσουν του χρόνου. Ναι, η ζωή δεν τελειώνει με αυτό. Να επιμένουν, να επιμένουν. Ο επιμένων λοιπόν, νικά κάποια στιγμή. Ναι, ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια. Θα μπούμε στο στούντιο τώρα. Είναι μαζί μας η...